Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Το σημερινό βίντεο θα έχουμε ένα βίντεο όχι μέσα από το FIFA, φυσικά και θα έχει σχέση με το FIFA. Θα δούμε το νέο πρόμο που βγαίνει μεθαύριο ουσιαστικά, την Παρασκευή. Θα δούμε και το Vinicius, ο οποίος έχει γίνει leak, ο player of the month και the team of the week που βγήκε σήμερα. Επίσης για άλλη μια φορά, όπως σας είχα πει από την αρχή της εβδομάδας, είχα πει ότι την εβδομάδα θα κάνω βίντεο, απλά θα είναι δύσκολο να είναι πολύ μεγάλα και αυτά. Και ισχύει μέχρι το Σάββατο, παιδιά, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή. Βασικά Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι δύσκολο. Θα έχουμε βίντεο, γιατί έχω πει ότι θα είναι καθημερινή σειρά, δεν γίνεται να μην είναι. Αλλά θα είναι μικρά. Οπότε να ξέρετε, αύριο και μεθαύριο δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο τα βίντεο. Βασικά θα είναι, απλά δεν θα είναι κάτι απίστευτο. Μετά, αλλά από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κανονικά βίντεο. Οπότε, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ, βγήκε αυτό το versus. Ουσιαστικά είναι σαν το φουί. Είναι όπως βγαίνει κάθε Χριστούγεννα το φούρνο και αυτό, φετινό πρόμο χριστουγεννιάτικο, λογικά θα λέγεται Versus. Και βλέπουμε το design της Άτης Freeze κάρτας και από και νομίζω είναι Fire και Frozen, κάτι τέτοιο. Δηλαδή πάγος και ήλιος, ναι, και αυτό. Ουσιαστικά θα είναι σαν κρύο ζέστη, καλοκαίρι χειμώνας, κάτι τέτοιο. Θα είναι σαν καλοκαίρι χειμώνας, ας πούμε. Τώρα, τι ακριβώς concept θα έχει αυτό το πρόμο, δεν έχει καταλάβει κανείς σίγουρα, αλλά αυτό μόνο σίγουρα θα είναι κάτι σαν κρύο ζέστη, χειμώνα, αντίπαλοι, χειμώνα, καλοκαίρι, κάτι τέτοιο. Πιστεύω θα είναι καλό γιατί δίνει και περισσότερες επιλογές, ας πούμε, για να είναι και άλλες κάρτες, γιατί μπορεί να βγει διαφορετική αντεκάδα και μπορεί να βγαίνουν διαφορετικά SBC κάθε μέρα ή να επιλέγεις ένα από τα δύο. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, θα μάθουμε. Πάμε να δούμε και Team of the Week. Ωραία, το έχω εδώ δύο. Βασικά όχι, θα δούμε εδώ είναι Team of the Week. Λοιπόν, Team of the Week σήμερα πραγματικά κάτι βασικά της εβδομάδας. Πολύ κακή, παιδιά. Βλέπουμε έναν Akinfev. Μπαστόνι είναι πολύ καλό rating, αλλά δεν έχει ωραία card. Βασικά δεν είναι πόκι, με 72 pace όχι. Ο Cons, ο οποίος έχει καλούτσικο pace, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Coman, εντάξει, χρησιμοποιείται. Μπερνάρντο Σίλβα και στην πραγματικότητα είναι τρομερός αυτή η κάρτα. Όχι ότι είναι τελείως unusable, απλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ούτε ο Χέντερσον. Πραγματικά αυτή την week η παιδιά είναι εντελώς dead. Είναι εντελώς dead αυτή την of the week. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είναι ότι χειρότερο. Πραγματικά μπορεί να είναι και χειρότερη team of the week. Όλοι είναι αδιάφοροι. Όλοι είναι αδιάφοροι. Δηλαδή, αν είναι ο καλύτερος παίκτης ο Immobile, ξέρεις ότι είναι πολύ κακή και έχουμε και λιβάκι εντωμεταξύ. Και πάμε να δούμε και το Vinicius, ο οποίο δεν έχει βγει φυσικά. Αλλά έχει γίνει leak. Εγώ, παιδιά, ο Vinicius πραγματικά το θέλω πάρα πολύ στην ομάδα μου. Πάρα πολύ. Και γενικά όλες οι κάρτες του είναι πολύ καλές και θα τον κάνω σίγουρα. Θα είναι και αρκετές μέρες, θα ζητάει πάρα πολλά λογικά. Αλλά θέλω να τον κάνω σίγουρα διότι είναι τρομερό στο φετινό FIFA, παιδιά. Ο Vinicius είναι απίστευτο OP. Και τον θέλω, πρέπει να πει στην ομάδα αυτή η κάρτα. Θέλω να δοκιμάσω τον Vinicius. Τα stats, παιδιά, και το rating είναι leak. Δηλαδή η κάρτα θα είναι έτσι. Θα είναι ακριβώς όπως σας δείχνω, έχει 87 pace, 99, όχι 87 rating, 99 pace, 83 shooting, 93 dribbling, θα έχει και τα 5 skills. Και φανταστείτε πόσο καλή είναι η ρο του η Team of the Groups, έτσι αυτή θα είναι ακόμα καλύτερη. Τρομερός Vinicius φέτος με τρομερές κάρτες, παιδιά, και από την πρώτη Team of the Week διευθυνόταν, και φανταστείτε πώς θα είναι η touch του, μόνο αυτό λέω. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, δεν είχαμε να σχολιάσουμε κάτι το ακραίο. Είπαμε για το Vinicius, γιατί το Team of the Week είναι πολύ κακή και το νέο πρόμο που